Καλησπέρα παιδιά, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ. Σήμερα ξεκινάμε μια καινούρια εκπομπή. Ξεκινάω μια καινούρια εκπομπή με την παρέα αρκετά καλών φίλων, στους οποίους και στηρίζεται αυτή η εκπομπή. Ο τίτλος της είναι «Η ανατομία ενός συλλέκτη». Έτσι το σκέφτηκα περίπου και αυτό γιατί πολλές φορές μου έρχεται στο μυαλό να κάτσω να κάνω μια εκπομπή πάνω κάτω για το τι είναι είσαι συλλέκτης και Συγκρίνοντα τον εαυτό μου με άλλου φίλου μου οι οποίοι έχουν καλύτερε συλλογέ, λέω: Μάλλον δεν είμαι ο κατάλληλο για να κάτσω να πω κάτι τέτοιο. Έτσι σκεφτόμουν ότι θα ήταν ενδιαφέρον να γνωρίσουμε και να γνωρίσετε, εγώ τους περισσότερους τους ξέρω, να τους γνωρίσετε κι εσείς, τους φίλους μου ή άτομα τα οποία τυχαίνει να γνωρίζω, τα οποία έχουν πάρα πολύ όμορφες συλλογές, συλλογές που δεν έχετε ξαναδεί. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν κανάλια, αλλά κάποια κομμάτια τους δεν τα κρατάνε για τον κόσμο και σιγά σιγά μέσα από ερωτήσει που θα κάνω προ αυτού, να μπορείτε εσεί να βλέπετε κομμάτια τη συλλογή του και να μα παρουσιάζουν τι απαντήσει του πάνω σε αυτά που θα ρωτάω. Και έτσι σιγά σιγά να βάλουμε σε μια σειρά τι είναι να είσαι συλλέκτη. Είναι κάτι πολύπλοκο και γι' αυτό σκεφτόμουν ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ρωτήσουμε αρκετά άτομα, να πάρουμε αρκετέ ιδέε και να βγει ένα όμορφο αποτέλεσμα. Το σημερινό βίντεο είναι το Introduction. Θα ακολουθήσει μια σειρά βίντεο τα οποία θα δουλεύονται. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο στο να οργανωθεί κάτι τέτοιο. Θα ήθελα προκαταβολικά να ευχαριστήσω τα παιδιά που έχουν συμφωνήσει έω τώρα και να δώσω μια πάσα και σε φίλου μου του οποίου θα προσεγγίσω σε λίγο καιρό να ασχοληθούν και να με βοηθήσουν αν μπορούν να κάνουμε ακόμη περισσότερα επεισόδια. Είναι κάτι το οποίο το κάνω σε συνεργασία με άλλα άτομα, τα οποία δέχτηκαν να ανοίξουν τι συλλογέ του, δέχτηκαν να μιλήσουν για το πώ είναι ένα συλλέκτη, για τα κομμάτια των συλλογών του, με τρόπο περιεκτικό. Δεν θα είναι βίντεο το οποίο θα απλώνεται 10 ώρε. Μέσα σε 10-20 λεπτά θα μπορούμε να μάθουμε πράγματα που μα ενδιαφέρουν ή όχι για τη συλλογή του καθενό και για το τι είναι να είσαι συλλέκτη και όχι μόνο. Νομίζω ότι θα σα αρέσει. Νομίζω ότι θα σα κρατήσει και ότι αν πάνε όλα καλά θα τραβήξει στο μέλλον, στο χρόνο. Λοιπόν, καλωσορίσατε. Σας παρουσιάζω το introduction ξαναλέω. Ελπίζω σε δυο 3 μέρες, μπορεί και αύριο, δεν ξέρω, θα δω πότε θα είναι, ετοιμάζω το μοντάζ από το πρώτο επεισόδιο. Οπότε, α, επίσης να σας πω λίγο στα γρήγορα μάλλον πριν να κλείσω πώς θα είμαστε. Θα κάνω, επειδή καταλαβαίνετε ότι είναι ένα δύσκολο εγχείρημα και δεν μπορώ να είμαι παρόν στο να κάνω τι ερωτήσεις που θέλω να κάνω, θα κάνω τι ερωτήσει όπω είμαι τώρα, στα περισσότερα άτομα. Αν μπορέσω να πάω σε κάποια άτομα, γιατί μένω στη Λίμνο, οπότε είναι λίγο δύσκολο να μετακινούμε. Θα κάνω τι ερωτήσει, θα μου απαντάνε με το footage που θέλουμε και θα κάνω το μοντάζ και θα σα παρουσιάζω το επεισόδιο. Οπότε καταλαβαίνω ότι τι περισσότερε θα είναι εγώ να ρωτάω, ίσω να στέκω εδώ, ίσω σε κάποιο άλλο κομμάτι τη συλλογή μου, θα δούμε πώ θα γίνει εν καιρό και θα αλλάζει μάλλον κατά πάσα πιθανότητα. Και οι φίλοι μου, οι οποίοι είναι αρκετά μεγάλοι και καλοί συλλέκτε και όχι μόνο, θα απαντάνε και θα κάνουμε ένα όμορφο οπτικά και ποιοτικά βίντεο κάθε φορά για αυτό. Λοιπόν, ήδη είμαστε στα πρώτα επεισόδια τα οποία ετοιμάζονται. Ευελπιστώ ξαναλέω να πάει καλά. Και θα ήθελα να κάνω ξανά ανοιχτό κάλεσμα. Θα σα προσεγγίσω και έναν προσέγγιση. Αν μην παρεξηγήσετε, αν δεν έχω πιάσει κάποιου από εσά, μιλάω σε άτομα που με ξέρουν προσωπικά και που έχουν συλλογέ. Σιγά σιγά θα μπούμε όλοι στο χώρο από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη θέαση. Οπότε, σε λίγο, μία, δύο μέρε, τρει, ανάλογα πότε θα είναι έτοιμο, θα δείτε το πρώτο επεισόδιο. Εν καιρό θα έρθει. Είναι δύσκολο να το κάνω εβδομαδιαίο, γιατί ο όγκο τη πληροφορία που πρέπει να συλλεχθεί και να μονταριστεί και να φτιαχτεί είναι αρκετά χρονοβόρο. Ε, χρειάζεται, είναι αρκετά μεγάλο όγκο. Ε, αρκετά χρονοβόρα διαδικασία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα πάμε ανά μήνα, μήνα και επεισόδιο. Θα το δούμε. Ευελπιστώ να καταφέρω να το οργανώσω όσο πιο καλά γίνεται. Τέλο πάντων. Για το μεράκι μας τα κάνουμε όλα και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει και τουλάχιστον σε ερασιτεχνικό επίπεδο τουλάχιστον δεν ξέρω αν μπορώ να το φτάσω μέχρι εκεί που έχω στο μυαλό μου γιατί οι ικανότητες μου δεν πάνε τόσο ψηλά σε κάποια πράγματα αλλά στο βαθμό που μπορώ θα αποδώσω όσο καλύτερα μπορώ αυτό που έχω μέσα μου. Λοιπόν, θα ελπίζω να το απολαμβάνετε και να το απολαύσετε όσο και εγώ. Να έχετε μια όμορφη μέρα και μείνετε... Πατήστε subscribe καμπανίτσα γιατί τις επόμενες μέρες έρχεται πάρα πολύ όμορφο υλικό. Γεια σας παιδιά από μένα.